Καλησπερίσουμε τον νομικό σύμβουλο δανειοληπτών, τον δικηγόρο τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, κύριε Νικολακόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, νομικός σύμβουλος και δικηγόρος. Ναι, ασχολούμαι με οικονομικές υποθέσεις και κυρίως με την προστασία των δανειοληπτών, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι εταιρείες. Mm-hmm. Και όπως σωστά είπατε, παρότι πλησιάζει ο 15 Αύγουστος, είναι κάτι επίκαιρο και δυστυχώς οι δανειολήπτες λαμβάνουν συνεχώς έγγραφα της τράπεζας, είτε πιεστικά είτε μεταβίβαση. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να ρωτήσω, οι 120 δόσεις τελικά, κύριε Νικολακόπουλε, βοηθούν σε κάτι? Γιατί αν το βάλουμε κάτω, 120 δόσεις είναι μια δεκαετία. Σε αυτή τη δεκαετία δεν μπορεί, κάποια δόση θα χαθεί. Σωστά το λέτε, κυρία Καραβάλτσου, και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι είναι, σύμφωνα με την εξαγγελία της κυβέρνησης, η τελευταία δυνατότητα για ρύθμιση. Άρα ουσιαστικά αν χαθεί αυτό θα αναβιώσει το χρέος, δηλαδή ό,τι έχεις κερδίσει από τη μείωση των προσαυξήσεων. Θυμίζω ότι ανάλογα με τις δόσεις που θα κάνεις, αν κάνεις 120 δόσεις, έχεις γύρω στο 10% μείωση των προσαυξήσεων. Αν κάνεις λιγότερες ή αν τα πληρώσεις εφάπαξ, φτάνεις στο 90% μείωση των προσαυξήσεων. Αν λοιπόν χάσεις μία δόση ή εν πάση περιπτώσει αυξηθούν οι υποχρεώσεις σου, ουσιαστικά, όπως σωστά το είπατε, θα αναβιώσει το χρέος και πάλι θα βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου θα πιέστουν πολύ οφειλέτες. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι σίγουρα είναι κάτι καλό για τις επιχειρήσεις, για να υπάρχει μία βιώσιμη προοπτική, και θα ήταν καλό να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, όπως έχω πει κατά επανάληψη, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, το όριο του 1 εκατομμύριου δεν είναι κάτι, ακούγεται το 1 εκατομμύριο ευρώ ως μεγάλη οφειλή, αλλά πολλές φορές προκύπτει από κάποια πρόστιμα υπερβολικά που έχουν τεθεί στις επιχειρήσεις και ίσως και μερικές φορές άδικα. Άρα, καλό θα ήταν να ενταχθούν και αυτές οι επιχειρήσεις, ώστε να μην έχουμε λουκέτα. Σε ποια κατεύθυνση θα βλέπατε κάποιες τροποποιήσεις, προκειμένου όσοι εντάσσονται τελικά σε αυτές τις ρυθμίσεις, που η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, όντως θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους για να μπουν και λεφτά στα δημόσια ταμεία, διότι έτσι πάει αυτό. Ωστόσο, και από την προηγούμενη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, υπήρχε κόσμος που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί και απεντάχθηκε. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη αδυναμίες σε αυτό το σύστημα. Τι θα μπορούσε να αλλάξει, προς ποια κατεύθυνση κάποιες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να κρατήσουμε τον οφειλέτη που μπαίνει για να ρυθμίσει τα χρέη του? Πολύ ορθολογικά και σωστά το λέτε, κυρία Παπαμιχαήλ. Να θυμίσω ότι για να παίρνουμε μαθήματα από το παρελθόν, ότι στις προηγούμενες ρυθμίσεις των 100 δόσεων υπήρχε μια αυστηροποίηση που έγινε και μεταγενέστερα από την έναρξη της ρύθμισης αυτής. Σύμφωνα με την οποία, με πολύ στενά χρονικά περιθώρια, αν έχανες μια δόση, έχανες την όλη ρύθμιση. Να ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να βελτιωθεί, σε αυτή τη ρύθμιση υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά να υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, δηλαδή εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να δικαιολογήσει μια αδυναμία ενός δανειολήπτη, να έχουμε και μια εξάμηνη αναστολή πληρωμής. Δηλαδή να υπάρχει μια ευελιξία, διότι όπως σωστά είπαμε, μιλάμε για 10 χρόνια, άρα όλα αυτά τα χρόνια θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα, αναλόγως με τη συγκυρία και εφόσον φυσικά είναι δικαιολογημένη αδυναμία, να μην χάνει τη ρύθμιση. Ένας άλλος τρόπος για να συνεχίσει αυτή η ρύθμιση και να έχουμε μια βιώσιμη επιχείρηση είναι οι παράλληλες υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη για τις τράπεζες, να μπουν και σε ένα σχέδιο εντός αγωγικών υποχρεωτικό για τις τράπεζες. Το τονίζω αυτό διότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που λειτουργήσε τα 2 χρόνια περίπου για τις επιχειρήσεις έδωσε ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, 38 μόνο επιχειρήσεις που εντάχθηκαν και ρύθμισαν οριστικά τα χρέη τους από τις χιλιάδες που υπέβαλαν αιτήσεις. Επομένως, ουσιαστικά, εάν έχουμε μια υποχρεωτικότητα στην αποδοχή των προτάσεων που βγαίνουν από το κομπιούτερ, που βγαίνουν από το νόμο, από την πλευρά των τραπεζών, θυμίζω ότι μέχρι στιγμής υπάρχει διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να δεχτεί την προτινόμενη λύση. Υπάρχει η πρόταση της τράπεζας που πολλές φορές δεν είναι βιώσιμη και δεν συνάδει με τις άλλες υποχρεώσεις, αυτές που είπαμε για τις 120 δόσεις. Αν γίνει λοιπόν ένα συνδυασμό και μια υποχρεωτικότητα από την πλευρά του νόμου, ώστε παραδείγματος χάρη η χ τράπεζα να έχει τον κίνδυνο να της επιβληθεί ένα πρόστιμο αν η συμπεριφορά της είναι, θέτει, να το πω απλά, σε δυσκολία την επιχείρηση στο να ανταπεξέλθει στις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα οδηγηθούμε στο να έχουμε βιώσιμες επιχειρήσεις, να μην έχουμε λουκέτα και ουσιαστικά και οι 120 δόσεις να τρέχουν πιο εύκολα. Άρα λοιπόν πρέπει να βοηθήσουν και οι τράπεζες σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ο κανόνας είναι ότι η επιχείρηση ακριβώς έχει και το κομμάτι των τραπεζών. Είδαμε και μπόνους όμως από τράπεζες, από την Εθνική, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτούς που θα μπορούσαν να είναι συνεπείς.
Ακριβώς. Επιτέλους ξεκινάει αυτό το θέμα του, και πολύ σωστά το θέτεται, ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε μία επιβράβευση του καλόπιστου δανειολήπτη. Του δανειολήπτη μάλλον αυτού που έχει ματώσει τα τελευταία χρόνια και πληρώνει και πλέον πρέπει να έχει μία απόδοση, δηλαδή να έχει ένα κέρδος, ένα μπόνους, μία μείωση του επιτοκίου. Θυμίζω ότι ας πούμε σε καταναλωτικά προϊόντα και στις πιστωτικές κάρτες ακόμα τρέχουν επιτόκια και πάνω από 20%. Δηλαδή, φανταστείτε πώς δύσκολα θα μπορεί να ανταπεξέλθει ένας δανειολήπτης. Επομένως, είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε μια ρύθμιση η οποία να έχει τον πόνους της, είτε της διαγραφής χρέους είτε της μείωσης του επιτοκίου και παράλληλα να υπάρχει γενικότερα μια επιβράβευση του δανειολήπτη που έχει πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του δανείου του ή εν πάση περιπτώσει αναλόγως με τα οικονομικά του δεν έχει εξαφανιστεί, πληρώνει, κάνει ρυθμίσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες με αυτό? Πιστεύω ναι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες. Εδώ τίθεται δύο θέματα. Το πρώτο είναι, υπάρχει μια πολιτική των τραπεζών ότι αυτός που έχει περιουσία ή εγγυητές με περιουσία, ουσιαστικά τον προσπαθούν από αυτό να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα για να καλύψουν τις τρύπες από τους άλλους. Ακούγεται πολύ άδικο αυτό, αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Εδώ χρειάζεται μια υπουργική απόφαση, ο νομοθέτης, να θέσει κάποια όρια και πραγματικά να επιβραβεύσει υποχρεωτικά από τον νόμο, όχι με τη διακριτική ευχαίρεια των τραπεζών, αυτός που παρότι έχει ακίνητη περιουσία, που παρότι έχει εγγυητές, έχει ήδη πληρώσει, δεν θα πρέπει να συνεχίζει να πληρώνει. Θα πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα έχω υπόθεση, η οποία πριν 4 χρόνια η διαταγή πληρωμής, δηλαδή η οφειλή ήταν 30.000 και τώρα ξέρετε πώς έχει φτάσει, 99.000. Και η απάντηση της τράπεζας ποια είναι? Ότι αφού έχει ακίνητη περιουσία που υπερκαλύπτει την απέτηση, θα βάλω το υψηλότερο επιτόκιο, θα κάνω τις μεγαλύτερες... ακούγεται έτσι πολύ άσχημο αυτό, αλλά δυστυχώς η πολιτική της τράπεζας είναι αυτή, ότι όταν βλέπει ότι ακίνητη περιουσία υπερκαλύπτει την οφειλή, όταν ο δανειολήπτης πληρώνει, θα του βάλει υψηλά επιτόκια, θα του βάλει ανατοκισμούς και γενικότερα θα διωγγώσει την οφειλή σύμφωνα με την νομιμότητα που ισχύει στις συναλλαγές. Και ποια είναι αυτή? Η νομιμότητα του ισχυρού. Γιατί περισσότεροι από εμάς, όσοι έχουν συμβληθεί με τις τράπεζες, έχουμε υπογράψει όρους οι οποίοι έχουν υπαγορευτεί από τις τράπεζες και παρότι έχουν κριθεί καταχρηστικοί πολλοί από αυτούς από τα δικαστήρια, ακόμα στις συμβάσεις τις βάζουν οι τράπεζες, άρα έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν όσα θέλουν, δηλαδή αναλόγως με την πιστοληπτική ικανότητα, με την περιουσία του δανειολήπτη, να εισπράττουν στο δυνατόν περισσότερα. Σχεδόν αυθαίρετη είναι αυτή η όρη, πάντως, έτσι όπως τους περιγράφεται. Να σας πω ένα απλό όρο. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια έχουμε βγάλει, να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις για τον τρίμηνο ανατοκισμό, για το σύντομο ανατοκισμό των δανείων. Ακόμα και σήμερα υπογράφονται συμβάσεις όπου είναι σύντομοι ανατοκισμοί, ακόμα και σήμερα υπογράφονται συμβάσεις με spread τεράστια που δεν συμφωνούν με την Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη τα ευρωπαϊκά επιτόκια που συνδέονται με τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά. Και όμως έχουμε, όπως είπα προηγούμενα, πιστωτικές κάρτες με 18%. Ακόμα υπάρχουν αυτές οι επιβαρύνσεις που δυστυχώς επιβαρύνουν περισσότερο αυτούς που έχουν μια ακίνητη περιουσία, αυτούς που προσπαθούν, δηλαδή τους καλόπιστους, και επιτέλους πρέπει, και ήταν και μια δέσμευση του Μητσοτάκη, του κ. Μητσοτάκη, όταν θα γίνει όταν πρωθυπουργός, να υπάρχει μια επιβράβευση αυτών που έχουν πληρώσει. Για τον εξοδικαστικό, βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια αλλαγών και ανακοίνωσε και για κάποιες αλλαγές προανήκειλο ο κύριος Γεωργιάδης πριν από κάποιες μέρες που θα αφορούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο να ενταχθούν. Ακριβώς. Αναμένουμε αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κύριου Γεωργιάδη, κάποιες κινήσεις και βελτιώσεις για τον εξοδικαστικό. Σίγουρα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σαν αυτές που είπαμε προηγούμενα. Μάλιστα, το καθοριστικό είναι η διόγκωση του πεδίου εφαρμογής. Να φέρω πάρα ένα απλό παράδειγμα. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πρόστιμα εξολογιστικών προσδιορισμών. Ποια είναι αυτά? Έρχεται μια κλήση σε ένα μαγαζί και δεν προσκομίζει ο επιχειρηματίας τα βιβλία προς έλεγχο, γιατί έχει χαθεί η κλήση ή γιατί έχασε την προθεσμία. Και μπαίνει ένα πρόστιμο εξολογιστικού προσδιορισμού, το οποίο πολλές φορές είναι δυσανάλογο του τζίρου της επιχείρησης, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει η επιχείρηση και ουσιαστικά οδηγείται σε κλείσιμο. Εάν αυτά όχι μόνο ενταχθούν
στον εξοδικαστικό. Αλλά αυτό που έχω ζητήσει είναι να ενεργοποιηθεί και μια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών Επανελέγχων. Δηλαδή να ξαναγίνουν κάποιοι έλεγχοι, να αντιμετωπιστούν κάποιες αδικίες. Έτσι θα μπορούν να σωθούν πολλές επιχειρήσεις. Η διοικητική δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ ακριβή. Για να πας στα διοικητικά δικαστήρια κατά ενός προστίμου ενός εκατομμυρίου θα πρέπει να πληρώσεις ένα ποσοστό για να μπεις στη διαδικασία τη δικαστική, πράγμα που δεν έχει η επιχείρηση να πληρώσει. Και η διαδικασία των δικαστηρίων τραβάει σε μάκρος, είναι χρονοβόρα, είναι δαπανηρή και όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μια αναστολή του προστίμου, που σημαίνει να το πω απλά ότι μπορεί ο επιχειρηματίας να πάει φυλακή, μπορεί να κλείσει επιχείρηση και τελικά να δικαιωθείς μετά από 10 χρόνια. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Νικολακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και εσείς καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.